Λοιπόν. Αυτό το Αννιάννη Στάνκογλου, τον οποίο πέτυχε ο Γρηγόρης Μπάκας έξω από το Θέατρο Εμπορικών, καθώς πρωταγωνιστή και σκηνοθετεί την παράσταση Killer Joe. Πώς λέτε ότι η Ελένη Μενεγάκη τον έσωσε την ημέρα του εγκλωβισμού στην Αττική Οδό τον Γιάννη Στάνκογλου? Τα απαντάει όλα. Ήταν στην εκπομπή της καλεσμένος. Ναι, ήταν στην εκπομπή της καλεσμένος. Τα απαντάει όλα στον Γρηγόρη Μπάκα. Λέει για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό την περίοδο της πρωτοχρονιάς και έχει κάτι που αφορά εσένα συγκεκριμένα, Γιώργο. Για δείτε. Τι ωραίος που είναι. Θέλω να μου πεις τους τρεις τελευταίους μήνες. Ναι. Μία θετική είδηση που έχεις διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Ανησυχώ σίγουρα, ανησυχώ σίγουρα. Δεν είναι ο φόβος τόσο όσο η ανησυχία στο τελικά που οδεύει και που, τι γίνεται με το θέμα της κοινωνίας μας, ας πούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά περνάει πάρα πολύ δύσκολα, είναι με κάποιον τρόπο δυστυχώς επακόλουθα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αν είναι έτσι, ας πούμε, σε καιρό ειρήνης, πώς θα είναι? Αν υπάρχουν πιο μεγαλύτερες δυσκολίες. Πέρασες και τον κορονοϊό, πέρασες και δύσκολα. Τα ξέρεις όλα, βλέπω, ε. Αφού είσαι, αφού με τα βάζεις. Εντάξει, ναι, περάσαμε τον κορονοϊό και τον περάσαμε κιόλας και μέσα στην πρωτοχρονιά. Όχι, δεν τον πέρασα δύσκολα γιατί ήμουν δυσεμβολιασμένος με Τζόνσον, δεν τον πέρασα δύσκολα. Ήταν όμως κάπως ένα περίεργο όλο αυτό το πράγμα το να μείνεις. Με κούνησε πιο πολύ ψυχολογικά. Και τι πιστεύω να είσαι μέσα στην Αττική Οδό να είσαι? Ήμουνα για 10 λεπτά έφυγα. Πήγαινα στην Ελένη, την Μενεγάκη εκείνη την μέρα. Και στο 90 και μπαίνω μέσα και είναι 1 και 10. Πληρώνω εισιτήριο στην Αττική Οδό. Περνάω την Ηρακλείου και βλέπω μια κίνηση τρομερή. Μπαίνω στο GPS και μου γράφει 1 και 55 για να φτάσω γέρακα. Και παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή, λέω: παιδιά, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνω, κάτι γίνεται. Μάθετε τι, μου λέει: θα σε πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Δίνω και μια συνέντευξη, περνάνε άλλα 30 λεπτά τηλεφωνική. Και από μόνο μου, πώς με κόβει, μου κόβει και λέω: στην Κίμη, στρίψε, φίλε, κάντινα. Και κάνω τελευταία στιγμή δεξιά και ξαναγυρνάω πίσω. Για 10 λεπτά θα ήμουν μέσα. Πίστε με τα καλά σου. Γιατί? Τι μπήκε μέσα στη θάλασσα και κάνει μπάνι, είχε μπουλέτα. Ρε, εσύ μ' αρέσει, το ξεκίνησα από πέρσι. Να, ένα καλό που μου έκανε καραντίνα, βλέπει για την καραντίνα, βέρσι και τον κορονοϊό. Είναι κάτι το οποίο ξέρει, με βοηθάει. Δηλαδή, μόλις έχω το Σάββατό μου, το πρωινό μου, ας πούμε, έτσι ελεύθερο, παίρνω τη μηχανή, τα αμάξι, παίρνω και ένα φίλο που του έχω βάλει και αυτού, κανένα δύο φίλου έτσι έχουν μπει στη διαδικασία και πάμε, ρίχνουμε μια βουτιά. Κοίταξε, πέρσι δεν αρρώστησα καθόλου. Δηλαδή, με βοήθησε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο, δηλαδή, να πηγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα, ρε παιδί μου, αλλά δυστυχώς είναι λίγο μακριά το να κατέβεις, ξέρω εγώ, Γλυφάδα, να κατέβεις, ξέρω εγώ, στο Καβούρι που πηγαίνω εγώ να κάνω μια βουτιά. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει εν μέσω χειμώνα. Ναι, ναι. Το λέγεται ότι πηγαίνει και ο Γιώργος Λιάκας, είναι και ο Λιάκας και ο... Τον είδα κάπου σε κάποια περιοδικά, τον είδα σε κάποιο περιοδικό ότι είναι εκεί πέρα. Μάλιστα. Σας έχει βοηθήσει πολύ η χειμερινή κολύμβηση, από ό,τι βλέπω. Πόση ώρα κρατάει μια αυτή η βουτιά που λένε τώρα για αυτόν τον μήνα, πόση ώρα διαρκεί? Πόση ώρα διαρκεί κάποιος? Νομίζω. Είναι η βουτιά, μπαίνω ή μπορεί κάποιος να κάτσει μέσα πολλή ώρα? Όσο αντέχει ο καθένας. Μέχρι? Όσο αντέχει ο καθένας. Δεν, δεν μπορείς να κάτσεις και 10 λεπτά από αυτό το κρύο μέσα στο νερό. Μπορείς να κάτσεις και 20 λεπτά και μισή ώρα. Και μισή ώρα μπορείς να κάτσεις, ε. Μάλιστα. Όσο ο οργανισμός σου, πρέπει να ακούς τον οργανισμό σου. Λοιπόν, θέλω να σου πω τη διαδικασία του χειμερινού μπάνιου, να σας την πω, αλλά είναι βαρετό να σου το πω. Ξέρω, δεν... Όχι, απλά σε ρωτάμε γιατί το κάνουμε ένα γύρι. Κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον να βουτάει για να ρωτιόμαστε πόσο μπορεί να αντέξει. Ο κάθε οργανισμός σε ειδοποιεί για το πώς κάθεσαι μέσα στο νερό. Εγώ μια φορά που τόλμησα με ειδοποίησε. Μην το κάνεις. Οπότε δεν είναι καθόλου. Δεν είναι το πρώτο καμπανάκι, στο δεύτερο βγαίνει. Το πρώτο είναι ψευτο συναγερμός, γιατί πονάει το δέρμα εκεί, δεν είναι τα εσωτερικά όργανα. Γιατί στην αρχή το αίμα πάει στα χέρια και στα πόδια για να ζεστάνει τα πόδια και τα χέρια. Μετά παίρνει την εντολή ο εγκέφαλος ότι κινδυνεύεις να πεθάνεις από υπερθερμία, άρα πάει το αίμα στα εσωτερικά όργανα και γι' αυτό ακριβώς γίνεται μια αγκιοσύσπαση αρχικά χέρια και πόδια και μετά στα εσωτερικά όργανα και γι' αυτό είναι η καλύτερη γυμναστική για την καρδιά το χειμερινό μπάνιο, γιατί αυτή η αγκιοσύσπαση λειτουργεί πάρα πολύ καλά για την καρδιά, γι' αυτό λένε κάνει καλό στην καρδιά, γιατί γίνεται αυτή η αγκιοσύσπαση. Όταν λοιπόν φεύγει το αίμα από τα χέρια και τα πόδια και πάει στα εσωτερικά όργανα και μετά τη δεύτερη φορά αισθάνεσαι ότι κρυώνεις, γιατί την πρώτη κρυώνεις. Σε 2-3 λεπτά προσαρμόζεσαι. Όταν τη δεύτερη φορά αισθανθείς το καμπανάκι που λέω ότι κρυώνεις, σε άλλον γίνεται στα 5 λεπτά, σε άλλον στα 10, σε άλλον στα 20, εκεί πρέπει να βγεις γιατί θα πάθεις υποθερμία. Έτσι πως τα είπες, με την αγκιοσύσπαση, εγώ δεν θα ξαναδοκιμάζω ποτέ. Λοιπόν, προχωράμε.